μιλήσω. Είναι δύσκολο το μάθημα το σημερινό. Είναι πολύ δύσκολο και λίγο επικίνδυνο είναι το μάθημα. Το θέμα μας είναι «Πάνε οι πόρνες και οι κίνεδοι στη Βασιλεία των Ουρανών». Είναι δύσκολο το θέμα. Οι χριστιανοί δεν τα αντέχετε πολύ αυτά. Θα σας το πω να το ξαναπιάσετε. Πάνε οι πόρνες και οι κίνεδοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Κάποιος είπε δεν πάνε. Και προαρπάζουσιν αυτόν πόρνε και τελώνε με ποιούμενοι. Το διαβάσατε στο Μεγάλο Κανόνα. Κοιτάξτε οι υπόλοιποι που δεν τα έχουμε αυτά. Μήπως δεν πάμε γιατί δεν μεταποιούμεθα. Άρα και προαρπάζουσιν τον παράδεισο. Τι είπε ο Χριστός, πάνε πιο πρώτα οι τελώνες και οι πόρνες από μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Και προαρπάζουσιν, αλλά κατά Θεόν μεταποιούμενοι. Αλλάζουν την ποιότητα που λέει αυτός ο Πρόκοπος. Την ποιότητα. Αλλάζουν. Τον έρωτα που έχουν, το γυρίζουν το ποτάμι αλλού. Σήμερα λοιπόν 1η Απριλίου, ευχαριστώ. Και αύριο όμως η Εκκλησία, επειδή δεν χόρτασε, λέει καλά 1η Απριλίου, αλλά αυτά τα βλαμμένα πρέπει να τους βάλω και μία Κυριακή να τη θυμούνται και προτού του Λαζάρου ακόμα θα τους τη βάλω την Αγία αυτή να τη θυμούνται. Πώς πηγαίνει στον Παράδεισο. Αυτό το βιβλίο το βρήκα στην Ελβετία. Άρα τι σημαίνει. Ότι έχει απλωθεί η εκκλησιαστική παράδοση σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Και όταν παλαιότερα δεν θα βρεις, ελληνικά είναι, δεν θα το βρεις εύκολα το βιβλίο στην Ελβετία. Στην Αθήνα δεν το είχα δει. Είναι στην Ελβετία. Νομίζω ότι πιθανά έχει εκδοθεί εκεί. Τι έκανε αυτός εδώ. Πήγε από τις πηγές αυτό το μεγάλο βιβλίο όλων των πατερικών κειμένων που το εξέδωσαν και λέγεται, άλλοι το λένε του Μίγκν, το άλλοι του Μάι, κάπως τέλος πάντων η περίφημη πατρολογία αυτή, και πήρε κομμάτια που είναι για το θέμα της πορνείας σε σχέση με τη μετάνοια, σε σχέση με τη σωτηρία. Και εγώ θα σας πω μετά ένα προσωπικό μου γεγονός. Έχω πει το μισό, δεν το έχω πει όλο. Σήμερα εδώ που καθόμουν λέω θα το πω όλο για να τιμήσω αυτήν την Αγία, για να τιμήσω όσους από τους ασκητές είπανε ας χαθώ εγώ για να σώσω ένα πρόβατο, και για να τιμήσω και αυτόν τον άνθρωπο που μου έδειξε στη ζωή μου πώς μπορεί να μεταποιηθούν ακόμα και οι ομοφιλόφιλοι και αυτοί που έχουν κολλήσει ασθένειες λόγω της ομοφιλοφιλίας τους, το παλιά τουλάχιστον, και πώς μεταποιούνται και πάνε και στον Παράδεισο πρώτοι και σου λένε «Για έλα και εσύ, και αγκομαχάς εσύ», και αυτός έχει καταφέρει και έχει μπει μέσα και σου κάνει ζήλια ψώρα και τον εβλέπεις πιθανά κοντά στην Παναγία, στους Αγίους όλους, και εσύ κάθεσαι σε μια γωνιά και λες «Θα μπω, δεν θα μπω, θα μπω, δεν θα μπω», τουλάχιστον γλίτωσε την κατάκριση για να έχεις μια αφορμή από το Θεό να σε πιάσει από κάπου, να σε βάλει μέσα. Λοιπόν, Μαρία της Αιγυπτίας βίος. Τον έγραψαν αυτόν τον βίο ο Άγιος Σοφρόνιος ο Ιεροσολύμων. Δεν θα τον πούμε όλον γιατί θα ξημερώσουμε. Στο ρωσικό μοναστήρι, όταν δεν το είχαν αρπάξει οι Ρώσοι, το ρωσικό, αυπάτε, λένε στο Άγιον Όρος είναι ένα μοναστήρι που είναι το ρωσικό. Δεν ήταν ρωσικό το μοναστήρι, ήταν ελληνικό. Οι Έλληνες το είχαν το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμωνα. Τι έγινε,
θα τα σκεφτείτε τώρα, καταλάβατε γιατί θα σας το πω, έξυπνοι άνθρωποι είστε, θα τα σκεφτείτε. Τι έγινε? Ο τσάρος στην Τουρκοκρατία συνεννοήθηκε με τον Πατισάχ και είπε να στείλω στο Άγιον Όρος ένα μοναστήρι κάποιους μοναχούς για να φιλοξενούν όταν θα πηγαίνουν Ρώσοι προσκυνητές. Ο Πατισάχ υποχρέωσε τον οικουμενικό της εποχής εκείνης και είπε να το στείλουν. Θα το στείλουμε στον Άγιο Παντελεήμονα που δεν ήταν στη θάλασσα, ήταν πιο ψηλά τότε. Θα το στείλουμε, λέει, εκεί πέρα να πάνε. Πόσους Ρώσους? 40 Ρώσοι, ας πάνε καλόγεροι στο μοναστήρι. Ήτανε 60 Έλληνες, 40 Ρώσοι όταν πρωτοπήγανε. Σιγά 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 γίνανε 1000 Ρώσοι, 40 Έλληνες. Και είπανε οι άνθρωποι, δεν μπορεί το μοναστήρι, αφού είναι 1000 Ρώσοι και είσαστε 40 Έλληνες, να είναι ελληνικό. Θα το κάνουμε μπερμίξ, μεικτό. Και κάμανε γραφή και είπανε, θα είναι οι ακολουθίες μισές στα ρωσικά και μισές στα ελληνικά. Πάντα δεξιά στο ψαλτήρι θα είναι οι Έλληνες και αριστερά οι Ρώσοι. Συμφωνείτε? Τι να κάνανε, ο αριθμός τους ανάγκαζε και συμφωνήσανε. Μετά αρχίσανε οι πιέσεις, 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 πιέσεις. Πεθαίνανε οι Έλληνες και δεν φέρανε καινούριους και τους μαυρίζαν τη ζωή. Σιγά σιγά από 40 γίνανε 20, από 20 γίνανε 15, από 15 γίνανε 5. Πώς σας φαίνεται η ιστορία? Το καταλαβαίνετε τι κάνανε? Για να μου πεις τι δουλειά έχει με αυτό? Έχει πολύ μεγάλη, θα σας την πω τώρα. Την ημέρα του μεγάλου κανόνα διάβαζε το βίο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας ο γέρον Δανιήλ ο Κατουνακιώτης. Αυτός ο Άγιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης ήταν μοναχός στο μοναστήρι το Ρωσικό. Από τους τελευταίους μοναχούς που ήσανε ακόμα μέχρι που τον εδιώξανε και τον εστήλανε στις σκήτες εκεί στα Κατουνάκια και έφυγε και αυτός για να λιγοστέψει ακόμα μεγαλύτερος ο άνθρωπος. Ο γέροντας το εδιάβαζε. Όλοι οι πατέρες βάζανε τα ράσα τους και καθόντουσαν κάτω έτσι ξαπλωμένοι κάτω πάνω στο μάρμαρο και ακούγανε το γέροντα να διαβάζει το βίο τόσο ωραία που οι Ρώσοι, ενώ δεν ξέρανε ελληνικά γιατί ήταν εντολή, δεν θα μάθετε ελληνικά, γιατί αν θα μάθετε θα ελληνοποιηθείτε, μόνο ρωσικά θα μιλάτε, δεν θα μιλάτε ελληνικά. Εκεί είναι γραμμένα, εκεί είναι αυτοί που τα ξέρουν. Αυτά σας τα λέω για να προσέξετε. Να προσέξετε. Τι έκανε ο γέροντας? Διάβαζε. Και διάβαζε τόσο ωραία που κλαίγανε όλοι, κλαίγανε οι καλόγεροι όλοι. Και οι Ρώσοι που δεν καταλαβαίνανε ελληνικά, καταλαβαίνανε από τον τρόπο που το διάβαζε ο Άγιος και από την ιστορία που ξέρανε, καταλαβαίνανε τι χάρη και τι ήταν ο βίος αυτής της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Τον διώξανε και αυτόν από εκεί και πήγε στα Κατουνάκια και έκανε το περίφημο σπίτι των Δανιηλαίων. Είναι από τους τελευταίους. Ο πιο τελευταίος καλόγερος που έφυγε ήταν ένας που τον εγνώρισα κι εγώ. Τον είχαν βάλει να, όταν πήγαινες εκεί το 88 να σε φιλοξενεί τους Έλληνες, να τους βάζει φαγητό και τα λοιπά. Και μετά πάει κι αυτό και το μοναστήρι το κάμανε ρωσικό. Τέλειωσε. Αυτό ξέρετε τι μοιάζει? Είναι ακριβώς όπως ο Ζελένσκι θέλει να βγάλει τους πατέρες από την Λαύρα και να το κάνει, ξέρω εγώ τι θα το κάνει. Ό,τι το κάνανε και οι προηγουμένοι που όταν πήγα πάλι το 1988 είχε μία ταμπέλα οι κομμουνιστές εκεί που λένε τώρα τα σώματα των Αγίων. Οι Ρώσοι κομμουνιστές που τους είχαν καταλάβει είχαν μία ταμπέλα και λέγανε «Προς μούμιες». Εκεί. Εγώ τα έχω πάρει φωτογραφία, δεν πρέπει κανείς τίποτα. Τα λείψανα αυτά των Αγίων που λένε τώρα να τα προστατέψουνε, τα λέγανε μούμιες αυτοί. Παρόλα αυτά
υπήρχαν αυτοί οι μοναχοί, λίγοι, σιγά σιγά γίνανε πολλοί και πάντοτε εμείς δεν θέλουμε κανένας μοναχός να εκδιωχθεί από τον τόπο της ασκήσεώς του. Δεν με νοιάζει, ας είναι Ρώσος, ας είναι μαύρος, ας είναι άσπρος, ας είναι Ουκρανός, ας είναι ό,τι να είναι. Δεν θέλω να τον μετακινήσεις από εκεί, να τον αφήσεις εκεί που είναι καλόγερος, εκεί να πεθάνει. Αλλά θα θυμάμαι και τι μου έχουν κάνει. Δεν θα μη χαζός, γιατί κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε τότε. Ούτε σε κάτι άλλο που γίνεται σε μένα στην Αλεξάνδρεια. Στην Αλεξάνδρεια ήρθε ένας Ρώσος δεσπότης, τώρα πού, στην Αφρική, έτσι, που δεν είχαν πατήσει ποτέ. Και τι πάνε, πάνε σε κάτι χωριά φτωχά που έχουμε εμείς και που έχει χτίσει ο Άγιος Οικουμένιος εκκλησίες και παίρνουν τις εκκλησίες και λένε πάμε με τους Ρώσους. Παίρνουν τα δισκοπότηρα που έχουμε στείλει, παίρνουν τα Ευαγγέλια, παίρνουν τους παπάδες, τους δίνουν κάτι ρούβλια παραπάνω και φεύγουν όλοι και πάνε με τους Ρώσους και καταλαμβάνουν τι κάνουνε, κατάληψη των ελληνικών ορθοδόξων εκκλησιών που τους έκτισαν οι Έλληνες εν ονόμα της Ορθοδοξίας, κάνουν κατάληψη. Α, εκεί είναι άλλος Θεός, εκεί είναι άλλος Θεός. Όχι, δεν είναι σωστά αυτά. Και πρέπει, επειδή σας βομβαδίζουν αυτοί οι κάποιοι δημοσιογράφοι, να είστε έξυπνοι άνθρωποι. Φυσικά και είμαι διαμαρτυρόμενος και θα ήμουν στην πρώτη γραμμή να βγει οποιοσδήποτε μοναχός από το κελί του. Φυσικά. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Διάβαζε το βίο της Σωσίας Μαρίας Αιγυπτίας. Τι λέει αυτός ο βίος, πού τον ξέρουμε? Τον ξέρουμε γιατί όταν συναντήθηκε με τον γέροντα Ζωσιμά, εκεί της λέει ο Ζωσιμάς, εσύ ποια είσαι, πώς την ευρύκε? Την είδε σαν ζώο και ήταν μέσα στην έρημο του Ιορδάνη εκεί πέρα που είχε πάει αυτός για να ασκητέψει, διότι όλοι φεύγανε οι καλόγεροι μόλις άρχιζε η καθαρά Δευτέρα από την προηγούμενη και ερχόντουσαν πίσω το Σαββάτο του Λαζάρου και ψέλνανε στο δρόμο. Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγεν και πάντες έροντες τον Σταυρό σου λέγομεν ως ανάεντης υψίστης ευλογημέ. Γι' αυτό λέει σήμερον η χάρις. Εμείς οι μοναχοί που φύγαμε την καθαρά Δευτέρα και πήγαμε μέσα στην έρημο ολομόναχοι, άλλοι παίρνανε πέντε ψωμιά, άλλοι παίρνανε δυο φόλες, δηλαδή κάτι σαν χουρμάδες τέλος πάντων, άλλοι δεν παίρνανε νερό, άλλοι παίρνανε νερό, παίρνανε τη Θεία Κοινωνία μαζί τους, άλλοι δεν την παίρνανε και διαχέοντος σε όλοι, αλλά με μια υποχρέωση, τέτοια απόσταση που να μην μπορεί ο ένας να επισκεφθεί τον άλλον και να μην μπορεί να μιλάει ο ένας με τον άλλον. Και την ημέρα του Λαζάρου γυρίζανε στο μοναστήρι και ψέλνανε αυτό που σας είπα. Αυτό θα το ψάλετε το Σαββάτο και την Κυριακή. Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος μας ξανάφερε όλους μαζί. Συνήγαγε συν και άγω, έρχονται και όλοι μαζί. Λοιπόν, αυτός βγήκε στην έρημο, τέλος πάντων είδε ένα πράγμα, το νόμισε ότι ήταν θηρίο, άρχισε να τρέχει, αυτή έτρεχε, αυτός έτρεχε, αυτή έτρεχε, αυτός έτρεχε από πίσω, κατεβήκανε μία χαράδρα, γιατί και οι έρημοι έχουν χαράδες από τάμια, από τον αέρα και τα λοιπά. Κατέβηκαν, στάθηκε η Αγία απέναντι, από εδώ άλλος του λέει «Ζωσιμά». «Οπ», λέει αυτός, «αυτό το θηρίο ξέρει το όνομά μου?» «Ζωσιμά», του λέει. «Κάτσε εκεί που είσαι». «Τι είσαι», της λέει, «άνθρωπος του Θεού είσαι?» Και έπεσε κάτω αυτός και λέει «Ζωσιμά, μη κοιτάζεις προς τα δω, γιατί είμαι γυναίκα και είμαι γυμνή». «Σε παρακαλώ», του λέει, «ρίξε μου το εξορασάκι σου να κατεβώ να το πάρω να το φορέσω και γύρισε τα μάτια σου από εκεί να μην με δεις τη γύμνια που έχω». Και της έριξε αυτό που λεγότανε κοντό, δηλαδή ένα ρουχαλάκι το οποίο είναι το κοντό των καλογέρων και αυτή ίσα που μπόρεσε να το βάλει να καλύψει τη γυναικεία φύση, αλλά τους μαστούς που είναι πάλι μια ωραία ένδειξη της γυναικείας φύσεως, διότι δεν είναι μου το γεννάν, είναι και το ανατρέφιν, το θρέφιν. Άμα δεν έχεις γάλα δεν μπορείς να θρέψεις το μωρό, μπορεί να το γεννήσεις αλλά δεν μπορείς να το θρέψεις.
και είδα ένα πολύ ωραίο, μα πάρα πολύ ωραίο. Πήγα σε ένα μέρος του κόσμου και είδα να γεννάει μια αρκούδα. Και ήτανε 20 Δεκεμβρίου, γέννησε 20 Δεκεμβρίου το αρκουδάκι, 21 Δεκεμβρίου πέσανε και οι δύο σε χειμερή ανάρκη, και το αρκουδάκι και η αρκούδα, και ξυπνήσανε τώρα και η αρκούδα μπορεί να το θυλάσει, γιατί μπορεί να φάει, έχει τροφή. Ο Κύριος και το γέννησε και τον άρκωσε και το τρέφει με τους μαστούς της αρκούδας. Δεν είναι πολύ ωραία πράγματα? Και πάντα οι αρκούδες μου είπανε γεννάνε τότε τα μικρά, ώστε αμέσως να πέφτουνε και αυτά σε χειμερή ανάρκη, και μετά που θα έρθει, όταν θα ανοίξει η άνοιξη, η μάνα τρώει και έχει γάλα και τα θυλάζουνε, γιατί είναι θυλαστικό ζώο η αρκούδα και αγαπάει τα αρκουδάκια και πέφτει πάνω σου. Λοιπόν, αυτή της λέει τώρα, μωρέ ποια είσαι εσύ, από πού είσαι, και του λέει ζωσιμά εμένα τη ζωή μου. Είναι πολύ δύσκολο και να την καταλάβεις και τι έζησα εγώ. Γεννήθηκα στην Αίγυπτο, του λέει, αδερφέ μου. Στα 12 μου χρόνια όμως με τσίμπησε η μύγα να αφήσω τους γονείς μου, τους καλούς μου τους γονείς, τους φτωχούς μου τους γονείς, τους καλούς μου, και να φύγω από την πόλη. Οι γονείς μου ήσαν ζωντανοί, μ' αγαπάγανε, με προσέχανε, αλλά εγώ είπα θα φύγω από τους γονείς μου, και ήρθα στην Αλεξάνδρεια και πήγα σε ένα μέρος που το λέγανε Κολωνό. Το μέρος. Και εκεί στον Κολωνό μου πιάσανε τα μέρη του σώματός μου, οι άντρες που ήσαν εκεί. Και άρχισα σιγά σιγά με διέφθυραν. Και σιγά σιγά άρχισα, το μόνο πράγμα που ήθελα ήτανε, ντρέπομαι λέει να σκεφτώ πόσο ακρατής και ακόρεστη ήμουνα στο σαρκικό πάθος. Όμως του λέει θα θεωρήσω, επειδή είσαι παπάς, όπ λέει αυτός, τι έγινε, αυτή ξέρει και ότι με λένε Ζωσιμά και είμαι και παπάς, και λέει ότι είναι και πόρνη. Πώς είναι δυνατόν πόρνη να λέει ότι είμαι παπάς, να λέει το όνομά μου και να είναι και πόρνη? Δεν μπορούσε στο μυαλουδάκι του ο Θεούσος να το χωρέσει ότι πόρνη και ληστές προαρπάζουσι τον παράδεισο μεταποιούμενοι. Τα διάβαζε στα βιβλία, αλλά δεν ήταν έτοιμος να τα δει στην πράξη, γέρος Ζωσιμάς. Του λέει λοιπόν αυτή, το τι έκανα δεν λέγεται. Ό,τι υπάρχει, με όσους υπάρχει, με οτιδήποτε, το δεν υπήρξε ασωτεία που να μην την κάνω. Και όχι για τα λεφτά. Αλήθεια σου λέω, δεν το έκανα για τα λεφτά, δεν έπαιρνα λεφτά. Άρα οι αρχαίοι Έλληνες, ό,τι και ο Χριστός μας, όταν λένε πόρνη, εννοούνε γυναίκα που πληρώνεται. Παίρνει λεφτά για αυτό που κάνει. Άρα αυτή δεν το έκανε για τα λεφτά. Γιατί το έκανες ρε κορίτσι μου? Γιατί είχα μια φλόγα που με έκαιγε από μέσα και δεν μπορούσα να κρατηθώ, δεν ξέρω τι έφταιγε. Οι γονείς μου φταίγανε, τα γονίδια των γονών μου φταίγανε, το νερό που έπια έφταιγε, οι ορμόνες που είχα έφταιγαν. Τι φταίγανε, οι συνθήκες δεν το ξέρω. Δεν το έκανα για τα λεφτά, το έκανα γιατί είχα μια βαθιά επιθυμία. Δεν δεχόμουν τα λεφτά, γιατί αν δεχόμουν τα λεφτά από τόσους που κοιμήθηκα επί 17 χρόνια που πόρευα από 12 χρονών, θα ήμουν ζάπλουτη, θα ήμουν από πάνω μέχρι κάτω, ντυμένη στα μαργαριτάρια και στα χρυσάφια. Ήμουνα φτωχή, το έκανα μόνο γιατί μου άρεσε. Αυτό αρέσει στο Χριστό πάρα πολύ, διότι δεν έμειξε την πορνεία με τη φιλαργυρία. Άμα ενωθεί η πορνεία με τη φιλαργυρία, είναι δύο πάθη πολύ χοντρά και είναι μεγάλη ειδωλολατρία και είναι πολύ πιο δύσκολο. Όλα γίνονται, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο. Και τις λέει ο Ζωσιμάς, και πώς ζούσες?
Ζητιάνευα στις πόρτες και στους δρόμους. Δεν πήρα ποτέ από αυτόν που κοιμώ. Δεν τον έκλεψα, δεν πήρα τίποτα. Αφού τέλειωνα ό,τι είχα να κάνω, ζητιάνευα στους δρόμους. Ξέρω ότι μερικοί χριστιανοί σκανδαλίζονται. Δεν με νοιάζει, γιατί αφού τα είχε η Εκκλησία, και καλά που τα είχε η Εκκλησία, που το διαβάζανε στο μοναστήρι, στους καλογέρους αυτά τα λόγια μέσα σε όλες τις μονές του κόσμου, τι σημαίνει? Αν δεν είναι κανείς ικανός να τα ακούσει, κάτι συμβαίνει μέσα του. Αφού η Εκκλησία το έχει και το βάζει και το ψέλνει, και σήμερα το ψάλανε με δοξαστικά, με εκείνα αυτό το γεγονός της μετανοίας της όμως, έτσι. Αλλά για να μετανοήσει πρέπει κάτι να έχει κάνει. Ορίζουμε τι είχε κάνει και πώς μετάνιωσε. Ζούσα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και πίστευα ότι θα ζω για πάντα έτσι, προσβάλλοντας τη φύση που μου έδωσε ο Θεός. Άρα είχε αντιληφθεί τώρα ότι κάθε άνθρωπος που διαστρέφει τη φύση προσβάλλει το Θεό που του έδωσε τη φύση. Το κατάλαβε αυτή αυτό. Τι λέει, άλλη δουλειά δεν έκανες με 5 δεκάρες που σου δίνανε ζούσες? Βέβαια λέει, έγνεθα. Τι έγνεθες? Λινάρι. Γιατί δεν έγνεθες μαλλί? Μπορούσες να γνέθεις μαλλί. Γιατί έγνεθες λινάρι? Γιατί το λινάρι είναι από το χώμα, ενώ το μαλλί είναι από ζωντανό πράγμα. Έγνεθα λινάρι χωρίς να το καταλαβαίνω, για να θυμάμαι ότι είμαι από χώμα και όχι από αυτά, ούτε με τάξη, ούτε, πώς το λένε το άλλο που σας είπα, ούτε μαλλί που είναι καλό και ωραίο. Το λινάρι είναι ρούχο των φτωχών. Και έφτιαχνα ρόκες. Ποια άλλη έκανε ρόκα? Ποια άλλη λινάρια έκανε ρόκα? Η Θεοτόκος. Άρα η Μαρία που είχε το όνομα της Παναγίας έκανε και τη δουλειά της Παναγίας. Γιατί έχουμε παράδοση ότι η Παναγία είχε πάει να πάρει νερό στη βρύση που πάτε στα Ιεροσόλυμα, όση ώρα έκανε τη σειρά της για να έρθει η σειρά της να πάρει το νερό, είχε τη ρόκα και έγνεθε για να μην της φύγει ο λογισμός και πάει στα ανθρώπινα. Προσεύχετο με πρακτικό πράγμα και έκανε τη ρόκα την ώρα που περίμενε και το νερό, και παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος και της είπε «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία». Τι έγνεθε η Παναγία? Λινάρι. Και το ξέρουμε γιατί όταν ήταν μικρή και θέλησανε να την ντύσουν για να της κάνουν τα γενέθλιά της τον πρώτο χρόνο, της βάλανε 3 ρούχα. Ένα ήταν από καλό μεταξωτό, ένα ήταν από βαμβάκι και ένα από λινάρι. Και ήταν τα άλλα πιο πολύχρωμα και αυτό ήταν σκούρο. Και της λένε «Τι θέλεις?» και κάνει «Ατό». Είναι ζωγραφισμένο αυτό. Η Εκκλησία έχει πολλούς τρόπους να διδάσκει. Μόνο τα βιβλία πιστεύετε ότι είναι? Τα βιβλία είναι ό,τι προλάβει και να γράψουν, και ό,τι είναι στον τοίχο, και ό,τι είναι ζωγραφιές, και ό,τι είναι ιστορήσεις, και ό,τι είναι πίσω από τις εικόνες γραμμένα, αυτά είναι χάρις και ευλογία και τα δεχόμαστε. Έτσι λοιπόν αυτή έγνεθε το λινάρι. Και μια μέρα λέει, δεν είχαν περάσει 17 χρόνια αμαρτίας, και μια μέρα λέει βλέπω κόσμος, μπούκαρε και ο κόσμος έτρεχε. Καλέ, πού πάτε? Λέει πάμε στο μεγάλο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Μα τι θα πάτε να κάνετε εκεί? Τα καράβια θα φύγουνε, γιατί θα ανεβάσουνε κόσμο τα καράβια. Πώς πάνε τα καράβια στην Τίνο Καρά και γράφουν οι δημοσιογράφοι που να μην τους ακούτε ποτέ? Σου λέει ήταν γεμάτο, είναι άδειο, να το ξέρετε αυτό, να το ξέρετε. Ό,τι ακούτε από το δημοσιογράφο θα λέτε. Αυτό που λέει είναι ψέματα. Και αν είναι αλήθεια, ένα σκοπό έχει, να ανεβάσει την τηλεθέαση και να βγάλει λεφτά. Αυτό το γένος δεν εκπορεύεται, η μη εν προσευχή και νηστεία. Ξυγημένα πράγματα. Γι' αυτό όποτε σας τύχει ποτέ για κάποια υπόθεση, θα τους περνάτε και θα λέτε αυτό που είπε ο Αββάς Μακάριος,
σωθείς, σωθείς, να σε σώσει ο Κύριος. Με όλη σας την καρδιά, δεν θα τους κακομιλάτε. Σωθείς, σωθείς, να σε σώσει ο Κύριος για αυτά που κάνετε. Αλλά όχι με κατάρα, ούτε πόλεμο, σωθείς. Προχωράμε. Λοιπόν, λέει αυτή, πού πάνε μωρέ αυτοί στα Ιεροσόλυμα. Καλέ, τι άντρες είναι αυτοί που πάνε εκεί πέρα, τι κορμιά είναι αυτά, πω πω τι ωραία εμείς αυτό, εκείνο και τα λοιπά, πω 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 πω. Μωρέ, πού θα βρω εγώ τόση πελατεία. Όχι για λεφτά, για να ικανοποιήσω το πάθος μου. Θα πάω κι εγώ μαζί τους. Και πηγαίνει κοντά κοντά στο καράβι και πάει σε ένα καράβι και βλέπει εκεί για αυτούς τους ναύτες και τα λοιπά. Λέει για πού πάτε, λέει πάμε για τα Ιεροσόλυμα. Και όλοι αυτοί που μπαίνουν μέσα για τα Ιεροσόλυμα πάνε, λέει ναι. Κάνει αυτή. Πόσο ήταν, 29 χρονών, 17 και 12, πόσο κάνει, 29 χρονών. Ωραία είναι να πάω κι εγώ, λέει αυτή. Και λέει να μπω. Α, για να μπεις θέλεις τα ναύλα. Τα ναύλα. Θέλεις τα ναύλα. Και λέει θέλεις και να φας και τα λοιπά. Αν έχεις τα ναύλα και το έξοδά σου, κανένας δεν σε εμποδίζει, τις λένε. Άρα, το πλοίο που λέγεται ζωή θέλει τα ναύλα και τα έξοδά σου. Το πλοίο που λέγεται Εκκλησία και Χριστός, τσάμπα. Δωρεάν, δωρεάν, δωρεάν. Όλος ο παράδεισος δωρεάν τον επέρνεις. Ούτε λεφτά θέλει, ούτε εισιτήριο θέλει, ούτε τίποτα. Και θα το δείτε μετά. Και τι είπανε, δώσ' μας λεφτά να σου επιτρέψουμε να μπεις απάνω στο καράβι. Και τι είπε αυτή, δεν έχω λεφτά αλλά έχω ομορφιά, έχω σώμα. Θα σε πληρώσω, θα σας πληρώσω με το σώμα μου. Και έβγαλε λοιπόν και τι κάνει, λέει. Ο νέο, και λέει, στο όνομα Κυρίου της λέει, α, λέει τότε αυτή, ντρέπομαι λέει να στα ξαναπώ, ντρέπομαι. Και έκλαιγε και πότιζε τα μάτια, με τα μάτια της την έρημο με δάκρυα και της λέει ο Ζωσιμάς, μίλα ρε μάνα, την είπε μάνα, μίλα μητέρα μου της λέει. Αυτές τις πόρνες, την κάνει η μητέρα. Μίλα μητέρα μου λέει για τον Κύριο, μη διακόπτεις τον ιρμό αυτής της ψυχοφελούς διηγήσεώς σου. Και λέει ο νέος που άκουσε τα εσχρά μου λόγια που του είπα ότι θα κάνουμε, του περίγραψε τις αμαρτίες, δεν κάνει να τα λέμε. Λοιπόν λέει μπες μέσα, πετάω τη ρόκα μου. Έχετε ακούσει ένα δημοτικό τραγούδι που μου λέει μια γυναίκα, εγώ πετάω τη ρόκα μου και πάω με τους λεβέντες. Υπάρχει ένα δημοτικό τραγούδι ωραίο που λέει, πετάω τη ρόκα μου και πάω με τους λεβέντες. Από εδώ το πήρανε. Είναι τόσο ποτισμένοι οι άνθρωποι της τουρκοκρατίας, αλλά και πιο πριν με τους βίους αυτής της Αγίας και με όλους τους βίους της μετανοίας, που παίρνανε και στα δημοτικά τραγούδια. Εγώ πετάω τη ρόκα μου και πάω με τους λεβέντες. Και μπήκε μέσα και πήγε λοιπόν και λέει, ελάτε θα σας είμαι χρήσιμη. Ποια γλώσσα λέει μπορεί να περιγράψει και ποια αυτιά να αντέξουν όσα γίνανε στο πλοίο κατά τη διαδρομή και πόσους ανάγκασα δύστυχους εκείνους άντρες να τους σύρω χωρίς σχεδόν τη θέλησή τους. Δεν υπήρξε ασελγής ομολογημένη και ανομολόγητη πράξη που να μην τη δίδαξα στους ταλαιπώρους ανθρώπους. Γιατί πηγαίνανε και παιδιά που ήσανε νέα και ήσανε ακόμα παραθένια και πηγαίνανε να προσκυνήσουνε το Χριστό, αλλά άμα βάλεις τη φωτιά με το χόρτο μαζί το ξέρω, θα ανάψει το χόρτο και δεν πάει να κάνεις εσύ ό,τι θέλεις. Γι' αυτό λοιπόν προσέχουμε, δεν βάζουμε ποτέ τη φωτιά με το χόρτο άχρη καιρού. Δεν είμαστε εναντίον των σχέσεων των παιδιών και των ανθρώπων, όχι. Τι λέμε στα παιδιά, δεν είναι ακόμα η ώρα. Δεν θα φας από τον καρπό που είναι μέσα στον παράδεισο. Δεν... θα γίνεις όριμος και θα στο δώσω να το φας. Μη το φας παράκερα, θα καείς. Μη το φας παράκερα, δεν είναι ακόμα η ώρα, γιατί θα καείς ολόκληρος
θα ζωματιστείς. Θα έρθει η ώρα που σιγά σιγά θα οριμάσεις καλύτερα και εμείς έχουμε πολλούς τρόπους και το κυριότερο αυτό έχουμε τον τίμιον και ορθόδοξον γάμον, όπου τα τερτύπια τα υπόλοιπα που τον έχετε ντύσει με περιουσίες, με πρίκες, με πώς τα λένε αυτά που φοράνε, με νηφικά, με γαμπρικά ρούχα, με αυτοκίνητα, με εκείνα τα άλλα είναι μπούρδες. Μπούρδες είναι αυτά. Και συμμετέχει και η μητέρα εκκλησία σε αυτή τη δουλειά. Εγώ έρχεται ένας νέος και μία νέα και αγαπιούνται, τους βοηθάμε λίγο, μετά πιάνουμε τους γονείς και τους λέμε μπορούν να βρουν μια δουλειά, έχουν έρωτα, θέλουν ο ένας τον άλλον, να βρούμε ένα μικρό σπιτάκι, να τους παντρέψουμε. Ναι πάτερ, λέει, δεν έχουν λεφτά, θα να κάνουν πολιτικό γάμο. Σιγά καημένε, θα τον κάνουμε στην εκκλησία, θα θείτε εσείς οι δυο ψα πολιτικός γάμος, θα είναι σιγά. Εγώ ο παπάς, ο κουμπάρος, δύο υπογράφουμε, κάνουμε το μυστήριο της εκκλησίας και πάνε στα 7 καλά. Δεν μπορώ να ακούσω αυτή την κοροϊδία ότι δεν έχω λεφτά για να κάνω ορθόδοξο γάμο. Αυτό είναι ύβρι στο Θεό και είναι ύβρι και για την εκκλησία να τα ακούει αυτό και να μην κάνει κάτι. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Για όνομα του Θεού. Και να σου πω και κάτι άλλο. Έπρεπε η Εκκλησία να κάνει ένα τραπέζι από μόνη της σε αυτόν που παντρεύεται. Όλοι να μαζευτούμε ρε παιδιά. Πόσοι θα παντρευτείτε? 10. Ελάτε εδώ να κάνουμε το γάμο μαζί όλοι. Ταπεινά, σεμνά, σωστά, ορθόδοξα, ευλογημένα. Αλλά τι το κάναμε? Χειρότερο από αυτήν. Γιατί αυτή δεν το έκανε για τα λεφτά. Εμείς πολλές φορές μέχρι και το γάμο το κάνουμε για τα λεφτά. Η Αγία επόρνευε, αλλά όχι για τα λεφτά. Εμείς δεν πορνεύουμε, αλλά έχουμε τα λεφτά. Καθρεφτάκια να πάρετε, να καθρεφτιζόμαστε, να βλέπουμε το χάλι το πνευματικό. Όταν φτάσανε λοιπόν και κατεβήκανε, αχ, λέει, πόσες ψυχές έσυρα ζωντανού στον Άδη και παγίδευσα τόσες ψυχές. Ο Θεός θα μπορούσε να βουλιάξει το καράβι. Το καράβι που ήμουνα μέσα και έκανα όλα αυτά, μπορούσε να το βουλιάξει. Τι θα έπαιρνε, ένα κύμα να γινότανε, θα το βούλιαζε το καράβι ο Θεός. Αλλά δεν το βούλιαξε το καράβι γιατί ήθελε με μακροθυμία την επιστροφή μου, να επιστρέψω και να γυρίσω να βρω το Χριστό. Έφταιγε τίποτα αυτή 12 χρονών? Έφταιγε αυτή 12 χρονών? Τι έφταιγε αυτή? Ποιος μπορεί να την καταδικάσει? Ποιος μπορεί να την δικάσει? Ποιος μπορεί να την κατακρίνει? Ποιος μπορεί να την καταδικάσει? 12 χρονών κορίτσι, τι έφταιγε αυτή? Τι ήξερε από τον κόσμο? Πόσοι συνεργήσανε μαζί με το διάβολο να την σταυρώσουνε? Πάνω στο σταυρό που λέγεται τάχα ζωή γλυκιά και ωραία. Και αφού λοιπόν έφτασε στα Ιεροσόλυμα, άρχισε να κάνει τα ίδια. Και ζούσε εκεί με τους γέρους, ό,τι υπήρχε και κινιότανε το έπαιρνε, ό,τι υπήρχε. Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορούμε, ήρθε η ώρα να πάει να γίνει η ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού 14 Σεπτεμβρίου. Και ξεκινάνε όλοι, εκατοντάδες άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι, να τρέξουν στο ναό της Αναστάσεως του Χριστού. Δεν έχει καμία σχέση ο ναός που βλέπετε σήμερα με το ναό τότε που ήταν αυτοί. Κατά πρώτον μπαίνανε από την Ανατολή. Ο ναός, ο Γολγοθάς ήταν εκεί, στο αριστερό. Αυτοί μπαίνανε από πολύ έξω μακριά. Δεν υπήρχε σκέπασμα από πάνω. Εκεί ήταν ο Πανάγιος τάφος, το κουβούκλιο περίπου όπως είναι σήμερα, αλλά ήταν ξεσκέπαστο τελείως. Ήταν βασιλική υπαίθριος τα Ιεροσόλυμα. Αλλά έπρεπε να μπεις μέσα από τις πόρτες και ξεκίνησε και αυτή να μπει. Αλλά τώρα δεν την ενδιαφέρε πόσοι άντρες μπαίναν μέσα. Είχε αρχίσει να γλυκαίνει η καρδιά της μυστικά. Ήθελε να δει τα ξύλα. Το ξύλο που κρεμάσανε το Χριστό. Άρα δεν σκεφτότανε
Το πάθος υποχώρησε για το Σταυρό του Χριστού. Γι' αυτό το είπε το τροπάριο προηγουμένως. Μα τι είσαι Σταυρέ που τις πήρες το πάθος για τον πόθο να δει τα τίμια ξύλα. Τι είσαι τίμιε Σταυρέ. Το ψάλανε οι ψαλτάδες προηγουμένως καλή και Ελλάδος. Λοιπόν, ο Δεσπότης πρέπει να πάει. Έχετε μια, είναι κάτι ψαλτικό σήμερα και έχουν έρθει κάτι ψάλτες και κάνουν ένα συνέδριο και καταλαβαίνετε ο επίσκοπος πρέπει να είναι παντού στην επισκοπή του. Προχωράμε. Προσπάθησε λοιπόν να μπει και αυτή μέσα. Πόπο είναι πολύ ωραία. Έχετε πάει στον τελετή του Αγίου Φωτός, έτσι. Βλέπετε τι γίνεται. Χαμός. Σπρώχνονται. Έχουν έρθει κάτι χοντρές, κάτι χοντροί, κάτι ρωσίδες τρία μέτρα, καλόχλιες. Εδώ σπροκνώσεστε. Να η μία, να η άλλη, να. Κρατάς κάτι κεριά. Έχεις τα κεριά τα 33 στο ένα χέρι, τα 33 στα άλλο χέρι. Νομίζω θα τα ανάψεις. Μόλις πάει η ώρα 12, έχεις πάει 5 το πρωί, είστε στριμωγμένος, κάνουν τα κεριά τζουν 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 τζουν, δεν ανάβει τίποτα, λιώνει, χασαρία, κακό και οι Ρωσίδες έχουν κάτι μεγάλες βελόνες τόσες, να, και καθώς πας εσύ σου κάνουν μια τσιμπιά, κάνεις εσύ έτσι, σου περνάει μπροστά, σου κάνει έτσι, αυτό είναι. Όποιος δεν τα έχει ζήσει, αυτό είναι Άγιο Φως, είναι Άγιο Φως. Ο τρόπος μας είναι Αγίου Φωτός. Αγίου Φωτός είναι ο τρόπος μας. Κοιτάμε τι Σερβίδα, τι Ρωσίδα, τι Ρουμάνα, τι Ελληνίδα. Κυρία μου, εδώ ήρθαμε, εγώ ήρθα 5, θα πάω πιο μπροστά. Εσύ ήρθες 11, θα πάω πιο πίσω. Λογικά πράγματα. Εγώ την άλλη φορά θα πάρω μια τέτοια βελόνα. Αυτές είχαν τόσο, εγώ θα πάρω τόσο, που είναι και παπάς. Δεν τρέπονται. Λοιπόν, άμα δεν σας πω και κανένα αστείο, έτσι λίγο να γελάσετε. Λοιπόν, προσπάθησε να μπει και αυτή μέσα εκεί πέρα. Δεν την, μόλις έμπαινε στην πίεση στην πόρτα, ποπ, την έριχνε έξω ένα κύμα. Ξαναπήγαινε στην πόρτα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3, τι ώρα υψώνεται ο Σταυρός. Στις 3 το μεσημέρι. Γιατί τι ώρα πέθανε ο Χριστός. Στις 3 το μεσημέρι. Αυτά που κάνετε και πάτε στην εκκλησία 10 η ώρα να κάνετε την αποκαθήλωση, και μετά σας στενοχώρησε που η Σύνοδος έκαμε την Ανάσταση 9 η ώρα, μα εσείς πάτε τον ξεσταυρώνω τον Χριστό προτού να πεθάνει ακόμα. Εσείς τα κάνετε αυτά. Τις ώρες εσείς τις έχετε χαλάσει. Και μετά σας κακοφάνηκε, έκανε η Σύνοδος, αν έκανε, σωστά, λάθος, δεν ξέρω. Μια φορά έγινε για να μπορείς να κάνεις Ανάσταση, γιατί δεν σε αφήνανε να κάνεις Ανάσταση. Τα κουτιά στα ζητάνε όμως. Αυτοί που δεν σε αφήσαν να κάνεις Ανάσταση. Μέχρι εκεί. Διότι απαγορεύεται, είμαστε ακριβώς, ξέρεις, και για ένα κουκί μπορεί να γίνει σκοτωμός Κυρίου. Λοιπόν, δεν τα ακούσατε αυτό που σας είπα, το ξεχάσατε. Λοιπόν, και προσπαθούσε να μπει μέσα, τίποτα. Λέει και αυτή, δεν κάνω κι εγώ αγωνιές. Το γράφει. Το τι κλωτσιές και το τι αγωνιές έριξα για να μπω μέσα, το λέει η Αγία. Αλλά μόλις έφτανα στην πόρτα, ούτε οι αγωνιές μου περνάγανε, ούτε οι κλωτσιές περνάγανε, ούτε τίποτα. Με ξαναέβγαζε έξω το κύμα των ανθρώπων. Κι αφού αγανάκτησα μέχρι τις 3 η ώρα, πονέσαν τα κοκαλά μου, ήμουνα κι αμάθητη, γιατί είμαι γυναίκα, το ρίξε κι αυτό. Όταν η γυναίκα δεν τα καταφέρνει, λέει, μα είμαι γυναίκα, σας παρακαλώ. Ναι, στην πονηριά όμως είσαι πιο μπροστά από μένα. Λοιπόν, στη δύναμη τη σωματική φυσικά. Τι να κάνει λοιπόν αυτή, η Ιωσία Μαρία, η Αιγυπτία μας, την πέταξε έξω το κύμα άλλη μια φορά και κάθεται έξω από τη συναυλή και άρχισε και έκλαιγε. Και έκλαιγε και έκλαιγε και έκλαιγε και έκλαιγε και άρχισα να κλαίω και να οδύρωμαι και να χτυπώ το στήθος μου. Και τότε συναισθάνθηκα την αιτία που με εμπόδιζε να αντικρίσω το ζώπιο ξύλο. Δεν λέει τίποτε άλλο. Δεν λέει ότι συναισθάθηκα, ότι είμαι πόνη, ότι είμαι αμαρτωλή, ότι είμαι βρώμικη, ότι είμαι αυτό. Όχι. Συναισθάνθηκα την αιτία. Και εκεί που συναισθάνθηκα την αιτία, σηκώνω τα μάτια μου και βλέπω. Να, αυτή είναι μια ωραία εικόνα της Κυρίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αΐ Παρθένου Μαρίας, της μόνης Κυρίας, της γεννησάσης των Χριστών, τον μόνο καθαρό και ακύρατον Κύριον. Και σηκώνω τα μάτια μου και της λέω,
Παρθένα δέσποινα, τι λέει η πόρνη, ομολογεί και λέει είσαι αϊπάρθενος. Τι σχέση έχω εγώ με σένα, Παρθένα κόρη, εσύ γέννησες κατά σάρκα. Θεολογεί το Θεό και Λόγο. Γνωρίζω ότι δεν είναι ούτε ευπρεπές, ούτε εύλογο για μένα που είμαι βρωμερή και τόσο άσωτη να δω την εικόνα της αϊπάρθενης, της αγνής, αυτής που έχει σώμα και ψυχή καθαρή και αμόλυντη. Ξέρω ότι είναι δίκαιο η δική σου καθαρότητα να μισεί και να αποστρέφεται εμένα την άσωτη. Πρόσταξε! Πρόσταξε Παναγία μου να μου επιτραπεί η είσοδος στην εκκλησία. Μη μου στερήσεις την ευκαιρία να δω το ξύλο πάνω στο οποίο ο Θεός που εσύ γέννησες σταυρώθηκε κατά σάρκα. Ωραία, το λέει κατά σάρκα, είναι ορθόδοξο. Κατά σάρκα δεν έπαθε η θεότητα στο σταυρό τίποτα. Η σάρκα έπαθε, η ανθρωπίνη φύση έπαθε. Η θεότης παρέμεινε ενωμένη με τη σάρκα και με η θεότης παρέμεινε ενωμένη με την ψυχή και κατέβηκε εις τον Άδη και η ψυχή και η σάρκα έμεινε χωρίς διαφθορά στο σταυρό και η ψυχή κατέβηκε του Χριστού στον Άδη ενωμένη με τη θεότητα κυριαρχικός και τα έκανε όλα λίμπα. Στον Άδη, τέρμα. Και της λέει δέσε δέσποινα διαταγή να ανοίξουν την πόρτα για μένα αυτοί που μου την κρύβουν, μου τη σκύνουν, με αφήνουν και να προσκυνήσω με ευλάβεια το σταυρό. Βάζω εγγυητή της υπόσχεσής μου τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και σένα ότι δεν θα ξαναμολύνω τη σάρκα μου με οποιαδήποτε επέσχυντη επαφή από τη στιγμή που θα αντικρίσω το ξύλο του σταυρού του Υιού σου, θα αποκηρύξω ευθύς τον κόσμο και όλα τα εγκόσμια. Θα πάω δε Παναγία μου, εγγυήτριά μου, εγγυήτρια. Αυτό το δάνειο που λέγεται εξεγγυητή, την καλύτερη εγγυήτρια, εγγυήτριά μου, εγώ δώσμου σε παρακαλώ να μου υποδείξεις και να οδηγήσεις εσύ ως εγγυήτρια της σωτηρίας μου, πού να πάω να σωθώ. Και αυτά που είπε, εφούντωσε η φλόγα της πίστεως, αναθάρισα για την εσπλαχνία της Θεοτόκου, και πήγα πάλι στην είσοδο και αναμίχθηκα με αυτούς που έμπαιναν και αυτή τη φορά κανείς δεν με γύριζε πίσω ούτε με εμπόδισε να πλησιάσω στην πόρτα που έμπαινα στο ναό και τότε κατάλαβα ακόμα περισσότερο τι ελεήμον ικτήρμον μακρόθυμος και πολυέλεος είσαι και επειδή το κατάλαβα άρχισα να τρέμω από τον φόβο, άρα αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Της έπεσε πάνω ο φόβος του Θεού. Και όταν έφτασα μέχρι την πόρτα που ήταν κλειδωμένη, μπήκα μέσα, άνοιξε αυτή η πόρτα, νοερά το λέει, και είδα τα μυστήρια του Θεού και τότε κατάλαβα ότι για μια στιγμή μετανοίας και μόνο με απεδέχθη ο Θεός και έπεσα η άθλια στη γη και προσκύνησα εκείνο το Άγιο Έδαφος. Γι' αυτό έχει σημασία. Γιατί θα έχουμε τη Μεγάλη Πέμπτη. Έτσι πρέπει να προσκυνήσεις το έδαφος όπου έστησαν οι πόδες αυτού με τη μετάνοια που είχε αυτή. Και απαλλαγμένη από το δηλητήριο έφτασα σε εκείνον τον τόπο που υπογράφτηκε το συμβόλαιο της εγγύησής μας για τον Παράδεισο. Και σχίσα στο χειρόγραφο, ακούει παραπάντων, αλληλούια. Πού σχίστηκε το χειρόγραφο των αμαρτιών? Όχι γιατί υπήρχε υποχρέωση συμβολιογραφική με το διάβολο, όχι. Από αγάπη για να σου δείξει πόσο σ' αγαπώ ανέβηκα στο σταυρό. Μπορούσα να κάνω το διάβολο έτσι. Όν ο Κύριος ανελεί το πυρί του πνεύματος αυτού.
αλλά ήθελα να πάω να ανεβώ στο σταυρό, να σε αφήσω να με σκοτώσεις, να με σφάξεις, να μου βάλεις τη λόγχη, να τρέξουν τα αίματά μου, τα ακάνθια μου, για να μπορώ να σε φιλώ στο στόμα και να σου λέω πόσο ερωτευμένος είμαι με σένα και πόσο σ' αγαπώ, που δίνω το σώμα μου για σένα, ούτ' την αγάπην ταύτην ουδής έχει η ναθή την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Γλυκιά μου οσία καθαρή, σε έφερα στην τάξη της Παρθενίας, οσία μου, Μαρία μου, Αιγυπτία μου, που έχεις και το όνομα της μάνας μου. Και όταν βγήκε έξω, ξέχασε την Παναγία? Όχι. Ξαναπήγε εκεί και της λέει, φιλάγαθη Δέσποινα, μου έδειξε τη φιλάνθρωπή σου φύση, δεν αποστράφηκε στη δέησή σου εμένα της ανάξιας. Είδα τη δόξα που εμείς οι άσωτοι δικαίως δεν μπορούμε να δούμε. Άρα, όποιος είναι άσωτος, δεν είναι σώος. Η σωτηρία σημαίνει ότι είσαι σώος. Άρα, ο άσωτος δεν έχει τη χαρά να είναι σώος. Όποιος είναι σώος είναι κοντά στο Χριστό. Είναι ο αδερφός της παραβολής, ο μεγάλος, που έχει χαρά που είναι στον Πατέρα. Πρέπει να έχει χαρά που είναι στον Πατέρα. Άρα, αν δεν είσαι άσωτος επειδή επειδή φοβάσαι ή επειδή τρέμεις τον Πατέρα ή επειδή δεν αγαπάς τον Πατέρα αλλά αγαπάς τον εαυτό σου και θέλεις να είσαι σωσμένος, έστω κι αν δώσεις όλο σου τον εαυτό και μαγκώσεις την καρδιά σου και μαυρίσεις την καρδιά σου χωρίς να ξέρεις ότι θέλεις να είσαι σώος, γιατί είναι ωραίο το να είσαι σώος, αλλά εσύ κάνεις, θα ήθελες να ήσουν άσωτος, αλλά κάνεις όλη τη ζωή ό,τι μπορείς για να δείξεις ότι είσαι σώος, το χάσες το παραμύθι. Γι' αυτό λέει, Παναγία μου, εμείς οι άσωτοι, δικαίως δεν μας αξίζει να δούμε τη δόξα του Υιού σου. Δόξα το Θεό που δέχεσαι τη μετάνοια όλων των αμαρτωλών. Και τι να πω για τους άλλους, όλοι οι άλλοι είναι πολύ καλοί. Εγώ είμαι η πιο μεγάλη αμαρτωλή. Τώρα Δέσποινα, εσύ που είσαι εγκύτρια, για πες μου πού να πάω. Πού να πάω. Εδώ άμα με αφήσει εμένα στα Τρίκαλα δεν ξέρω να πάω πουθενά. Ξέρω ότι έχετε ένα ωραίο ποτάμι που λέει η Παπαδιά έχει κάτι κύκνους, κάτι πάπιες. Αυτό ξέρω εγώ. Μετά ξέρω ότι έχετε εδώ πιο κάτω κάτι ταβέρνες κτλ. Αλλά δεν ξέρω τι είναι, τίποτα δεν ξέρω. Άρα θα πρέπει να ρωτήσω κάποιον πού να πάω. Και αυτή στα Ιεροσόλυμα δεν ήξερε τίποτα. Δρόμο προς την εκκλησία δεν ήξερε. Αυτή ήξερε δρόμο στα Πορνεία, στους δρόμους, στους κοιτώνες, στα σπίτια κτλ. Και τι λέει, σε παρακαλώ Παναγία μου, δείξε μου πού να πάω. Και ακούει η Παναγία, λέει, εντάξει, εγώ σε έχω εγκύτρια, θα σου πω εγώ πού να πας. Και τη λέει, εάν περάσεις τον Ιορδάνη, θα αναπαυθείς. Ο σκοπός της ζωής μας είναι να αναπαυθούμε. Εάν δεν τα καταφέρουμε όσο ζούμε, ο Θεός λέει μπρος, αναπαύστε τους μέσα στον τάφο, γιατί και όσο να τους αφήσω δεν πρόκειται να αναπαυθούν ποτέ. Ο σκοπός της ζωής μας είναι να αναπαυθούμε. Πού μπορείς να αναπαυθείς? Ποιο είναι το ωραιότερο πράγμα που μπορείς να αναπαυθείς? Ξέρετε ποιο είναι? Η αγκαλιά της μάνας σου που σε είχε μωρό αγκαλιά και έβλεπε τα μάτια της και αισθανόσουνα τη μυρωδιά της και ήσουνα συγκίτιο με τη μάνα σου. Αυτή είναι μια ανάπαυση. Πάντοτε όταν ο άνθρωπος έχει ειδονή, θυμάται αυτές τις ωραίες στιγμές της αναπαύσεως, που δεν φοβόταν τίποτα, που ενώ τον είχαν στην αγκαλιά και δεν ήξερε αν τον αφήσουν ότι θα σκοτωθεί. Φοβερό αυτό, αλλά ένιωθε αυτή την ασφάλεια χωρίς να δουλεύει το μυαλό, αλλά η καρδιά αναπαυότανε στην αγκαλιά αμέσα της μάνας. Άρα λοιπόν θα σε στείλω εγώ στον τόπο της αναπαύσεως, εάν περάσεις τον Ιορδάνη.
Και πού είναι ο Ιορδάνης? Αυτό είναι η δουλειά δική σου, ψάξε βρες το. Ρώτησε λοιπόν από εδώ, ρώτησε από εκεί, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί. Της είπαν ο Ιορδάνης είναι εκεί πέρα, προπάτησε από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 12 τη νύχτα να φτάσει στο ποτάμι τον Ιορδάνη και στο μοναστήρι του προδρόμου που πάτε μέχρι σήμερα. Όμως καθώς περπάτησε να φύγει λέει, και τι θα φάω? Άνθρωπος υποσχέθηκε την παρθενία, δεν υποσχέθηκε να πεθάνει από την πείνα. Και τότε φωτίζει ο Θεός έναν άνθρωπο και πάει και της δίνει 3 ψωμιά, καρβελάκια. Και τι της λέει? Προσέξτε τι την κάνει ο Θεός. Δεν της λέει κορίτσι μου, δεν της λέει πόρνη μου, δεν της λέει κυρία μου, δεν της λέει γίνε μου, δεν της λέει γυναίκα μου, δεν της λέει γίνεο, δεν της λέει... Της λέει μητέρα, πάρε 3 καρβέλια ψωμί. Από τη στιγμή που αγάπησε την Παναγία, η Παναγία της αλλοιώνει το πρόσωπο και ενώ είναι νέα την κάνει μητέρα. Και ενώ δεν γέννησε ποτέ, ενώ είχε είσοδο οργάνων, ουδέποτε γέννησε, ποτέ η Παναγία την αξιώνει και την ανεβάζει στην τάξη των μητέρων και γίνεται μητέρα κατά χάρη δια την Παναγία και τη φωνάζει ο άλλος, πάρε 3 καρβέλια μητέρα. Τι είναι τα 3 καρβέλια? Να πάρεις για την Τριάδα, την Αγία Τριάδα, να σε συντηρήσει 3 καρβέλια. Και πήγε, η ώρα τι ώρα έχει πάει, εγώ καθυστερώ λίγο, δεν ξέρω, τι ώρα, πόση ώρα έχει περάσει, Γιάννη που είσαι, πέστε μου τι ώρα, έχει περάσει 1 ώρα, 8 είναι, ωραία, λίγο ακόμα. Και λοιπόν προχωράει η Αγία και πάει στο ποτάμι, πάει στην εκκλησία, μπαίνει μέσα. Στις 12 τη νύχτα είχαν λειτουργία και αφού λειτουργήσανε κάνει το σταυρό της και πάει και κοινωνάει, μετέλαβε των αχράντων μυστήριων. Ευτυχώς που δεν ζούσαμε εμείς εκείνη την εποχή και ευτυχώς που δεν συνάντησε στον δρόμο παπά, καλόγερο, δεσπότη, πατριάρχη και δεν ξέρω. Θα της λέγανε, πού πας μωρή συχαμένη, πού πας συχαμένη, πού πας βρωμιάρα που τα έχεις κάνει όλα, πού πας να κοινωνήσεις, έχεις και μούρι να κοινωνήσεις, πού εξομολογήθηκες, ποιος σου διάβασε τη συγχωρητική ευχή, πού έκανες κανόνα, πού τον έκανες τον κανόνα, γιατί κοινώνησες. Βλέπετε, δεν είναι όλα όπως πρέπει. Υπάρχουν στο Θεό, ο Θεός πάει τα καλούπια. Τα θέλει. Αλλά εδώ το πρόβατό του το είχε φάει ο διάβολος 29 χρόνια. Δεν ήταν ώρα για περαιτέρω. Εξάλλου τα είπε στην Παναγία. Και εξάλλου η Παναγία της είπε, εγώ είμαι η εγγυήτριά σου. Και εξάλλου έλαβε τη συγχωρητική ευχή από τον Χριστό, αφού δεν μπορούσε να μπει μέσα και μόλις ομολόγησε την άφησε να μπει. Άρα είχε φανερές πράξεις της συγχωρήσεώς της. Μπορείτε να το κρίνετε? Όχι. Είμαστε πολύ σκληροί άνθρωποι. Γι' αυτό χάσαμε τα παιδιά, γι' αυτό χάσαμε τους ομοφιλόφιλους, γι' αυτό χάσαμε πολλούς ανθρώπους, τους αθέους. Δεν πειράζει που να είναι άθεος. Να σου πω και κάτι άλλο, τέτοιο Θεό που του δείχνεις δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο, άθεος θα είναι. Όταν βγαίνει ο άλλος και λέει ότι από τα καρναβάλια, επειδή ήσαν τα παιδιά στα καρναβάλια, απεφάσισε ο Θεός να ρίξει τα τρένα και να σκοτωθούν. Συγγνώμη, τέτοιο Θεό δεν τον θέλει κανένας. Να συνέλθουμε. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα δεν είναι εκδικητικοί. Η αμαρτία είναι ολονών μας. Όλοι φταίξαμε.
Όλοι φταίμε για ό,τι γίνεται. Αν δεν το καταλάβετε αυτό, να σηκώσετε την αμαρτία όλου του κόσμου, ο καθένας, όχι στο μερίδιο που του αναλογεί, που λένε αυτοί, όχι. Για όλη την αμαρτία που γίνεται στον κόσμο, Χριστέ, μόνον εγώ είμαι ο υπεύθυνος. Αυτό λέει η Εκκλησία. Δεν λέει στο μερίδιο που με αντιστοιχεί. Γι' αυτό δεν είναι ορθόδοξη. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι φταίω εγώ για όλα. Εγώ, ο Ντοστογεύσκι το έλεγε, πάρε τον εαυτό σου και κάντον ένοχο ενώπιον του Θεού και πες, Κύριε, εγώ είμαι σήμερα εκπρόσωπος όλου του κόσμου και όλα που γίνανε σήμερα τα κακά, μόνον εγώ τα έχω κάνει. Με αυτή τη γλώσσα μπορείς να ψελίσεις, όχι να μιλήσεις, να ψελίσεις τον αδερφό, ούτε παρηγορία να του πεις. Είμαι εδώ, τίποτα άλλο. Και αυτό με τα μάτια καλύτερα και καθόλου με το στόμα. Μετά τη βρήκε ο γέροντας, τα είπανε όπως ακούσατε εδώ, και της λέει ο γέροντας, δεν μπορούσε να το αντέξει, της λέει πόσα χρόνια ζεις. Λέει αυτή, νομίζω ότι πέρασαν 47 χρόνια. Και τι έτρωγες, της λέει, για τα 17 χρόνια που ήμουνα, στα πρώτα 17, όσα χρόνια δηλαδή επόρνευε, για τα 17 χρόνια πέθανα. Όλα μου έπινα νερό και θυμόμουνα το κρασί που έπινα. Ξάπλωνα στη γη να κοιμηθώ και θυμόμουνα τα πορνικά κρεβάτια. Πήγαινα να αγκαλιάσω ένα δέντρο έτσι για τη σκιά που είχε στην έρημο και σκεπτόμουν τα χέρια των αντρών επειδή τα δέντρα ήσαν έτσι. 17 χρόνια κι εγώ ήμουνα και είχα 2,5 ψωμιά και πέρασα με αυτά. Και πήγαινα λίγο στον Ιορδάνη να πιω νερό το βράδυ για να μην με δει κανείς, σαν τα ζώα. Και μετά ξαναέμπαινα μέσα στη βαθιά έρημο και έκλαιγα. Και όταν έφτανα σε ένα σημείο απογνώσεως, προσέξτε τι έλεγε, έχινα πολλά δάκρυα και φώναζα μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου. Δεν την είχα μαζί μου. Την έβαζα μπροστά μου την Παναγία και της φώναζα «Γλίτωσέ με». Μέχρι που έβλεπα ένα φως, άρα αυτή έβλεπε το άκτιστο φως, έβλεπα ένα φως να με κυκλώνει και την ίδια στιγμή πενούσε η τρικυμία και ερχότανε μέσα μου μια σταθερή μεγάλη ηρεμία. Φλογερός πόθος άναβε στη δύσμηρη καρδιά μου, με ρέθιζε να σμίξω με άντρα. Ένας τέτοιος λογισμός όταν ερχόταν έπεφτα κάτω ξανά στην Παναγία που την είχα προστάτηδα και είχα συνέχεια τα μάτια μου στρεμμένα σε αυτήν μέχρι που περάσαν τα 17 χρόνια. Μετά τα 17 χρόνια μια μέρα τέλειωσε. Δεν κρύωνα, δεν είχα ανάγκη από φαγητό. Δεν είχα ανάγκη από νερό. Έτρωγα ό,τι έβρισκα, έπινα ό,τι έβρισκα. Είχα απέραντη δοξολογία για τον Χριστό. Παρακαλούσα το Θεό να σώσει όλους αυτούς που έσυρα στην αμαρτία μαζί μου. Μετά παρακαλούσα το Θεό να σώσει όποιον βασιλεύει στον κόσμο, όποιον είναι άρχοντα, τους επισκόπους όλους, να σώσει τους αιρετικούς, να τους κάνει να μετανοήσουν όπως μετανόησα εγώ και συνεχώς άρχισα να παρακαλώ τον Θεό. Και αν ήθελα κάτι, με μετέφερε ο Θεός όπου θέλω. Στον αέρα. Ο γέροντας της είπε να προσευχηθούμε. Του πήγε, της έβαλε μετάνοια. Λέει πάλι να αρχίσεις την προσευχή. Λέει όχι, δεν αρχίζω εγώ την προσευχή. Εσύ είσαι ο παπάς, θα βάλεις ευλογητός. Και λέει εντάξει, αλλά θα κάνουμε κάτι. Του λέει ο καθένας θα προσευχηθεί σιωπηλά. Δεν θέλω φασαρίες στην έρημο. Και αρχίσαν να προσεύχονται. Και ο καλόγερος, πονηρός, κάνει έτσι να δει τι κάνει αυτή. Τη βλέπει πάνω από το έδαφος με σηκωμένα τα χέρια, όλη φωτιά να προσεύχεται. Η πόρνη
εγκλαφμό αυτή που είχε κάνει όλα αυτά. Και προαρπάζουσι τον παράδεισο πόρνε και τελώνε με ταπιούμενη. Δεν θα σας πω ούτε πως πέθανε, αυτά διαβάστε τα να τα ξέρετε, ούτε ότι δεν είχε πει το όνομά της, ούτε θα σας πω όμως κάτι πολύ σημαντικό του τέλους της. Άρα η Αγία εξομολογήθηκε. Ο Θεός έψαχε να της βρει ένα πνευματικό κατάλληλο για να την εξομολογήσει. Γιατί ήξερε τόσα βόδια που έχει στα μοναστήρια της εποχής εκείνης, καμία σχέση με σήμερα, και τόσους παπάδες που έχει της εποχής εκείνης, όχι σήμερα, θα ήσανε ακατάλληλοι για να σηκώσουν την εξομολόγηση αυτήνης. Και λέει τι να κάνω, και στρέφει τα μάτια του και βλέπει έναν καλόγερο σε ένα μοναστήρι που το λέγανε Ζωσιμά και ήταν σε ένα μοναστήρι της Μικράς Ασίας. Και το μοναστήρι ήταν χαρούμενο, είχε τον Άγιο Γεροντά του, πηγαίνανε οι καλόγριες, οι καλόγεροι, οι λαϊκοί, χτυπάγανε τις καμπάνες, πνευματικά τρώγαν, πίνανε, τους καθοδηγούσε και το τσιμπάει το γέρο μια μέρα ένα πρωί και πάει στον ηγούμενο και του λέει «Γεια καραντάν, φεύγω, φεύγω, καλέ που πας, όλο το μοναστήρι μας στηρίζεται σε σένα, εσύ μας φέρνεις τους παράδες». Εσύ μας φέρνεις εδώ πέρα, έχω τον κόσμο. Εδώ εσύ, γερό Παΐσιε, πού θα φύγεις από την Σταυρονικήτα, μου χαλάς τη δουλειά, μου έρχονται εδώ νέοι, πού θα φύγεις από εδώ. Όχι, θα φύγω, όχι, δεν θα φύγεις, θα φύγω, θα πάω στο Σινά. Πού από το Σινά θα φύγω, γιατί να φύγεις από το Σινά. Μην φεύγεις, κάτσε εδώ πέρα, μας φέρνεις τον κόσμο. Είσαι κράχτης, μην φεύγεις, μην φεύγεις, μην φεύγεις. Εσείς που τα βλέπετε αυτά λέτε, μα γιατί να φεύγει. Ο Θεός ξέρει όμως γιατί πρέπει να φύγει. Μην ανακατευόσαστε στα θελήματα του Θεού και να είστε ανοιχτοί πάντα για το θέλημα του Θεού. Τον πήρε λοιπόν αυτόν και τον πάει στα Ιεροσόλυμα σε ένα μοναστήρι. Και αφού κάθεται εκεί, έρχεται η ώρα που πρέπει να φύγουν όλοι οι πατέρες να πάνε στην έρημο. Ενώ στο μοναστήρι του που ήταν στη Μικρασία δεν γινόταν αυτό. Και έτσι βγήκε και πήγε. Γιατί ήταν ο κατάλληλος για την Αγία. Κανένας στο μοναστήρι δεν ήταν κατάλληλος να ακούσει αυτή την εξομολόγηση όπως ήταν ο Άγιος Ζωσιμάς. Γιατί ήταν ο ίδιος Άγιος και άκουσε της Αγίας την εξομολόγηση. Άρα, να μην στεναχωριόσαστε αν ποτέ αποτυγχάνουμε σαν πνευματικοί και δεν σας ποιμένουμε καλά. Πρέπει όπως ψάχνετε να βρείτε ένα καλό ογκολόγο, όταν έχεις παθολογικό πρόβλημα, όπου και να πας κάτι θα σου κάνει. Άμα έχεις ας πούμε το COVID, δεν ξέρω όπου και να πας, πάντως άμα πήγαινε στο Τζόρδα κάτι θα γινόταν. Λοιπόν, κατάλαβες, όπως άμα έχεις ένα ογκολογικό θα ψάξεις να βρεις τον καλύτερο ογκολόγο και καλά θα κάνεις, έτσι λοιπόν και για τα πνευματικά θα παρακαλάς τον Θεό να βρεις έναν καλό πνευματικό και θα λες «Κυρίε, φώτισέ με». Αλλά όταν θα πας στον πνευματικό θα τον δοκιμάσεις κιόλας να δεις «Αναπάδεσαι, έχεις την ίδια πίστη με σένα». Θα του κάνεις εσωτερική παράδοση και ο πνευματικός αμέσως θα τον καταλάβει στην καπνόφουμάρη. Είναι πολύ απλό. Πολύ απλό. Ξέρετε, είστε έξυπνοι όλοι σας. Όλοι σας. Η Αγία λοιπόν είδε τι ήταν ο Ζωσιμάς και γι' αυτό του παρουσιάστηκε του Ζωσιμά και του λέει του Ζωσιμά, «Ζωσιμά, την άλλη χρονιά δεν θα έρθεις, γιατί θα πεις, θα σε πιάσει πυρετός». Τους έπιασε αυτό το COVID της εποχής εκείνης και δεν έφυγε ο άνθρωπος. Έκαμε 40 πυρετό όλη την πρώτη εβδομάδα της 40ης. Και του είπε ο γέροντας, εσύ με τα καλά σας αφήσω εγώ να φύγεις, κάτσε εδώ. Τη Μεγάλη Πέμπτη, 1η Απριλίου, θα πάρεις τα τίμια δώρα και θα έρθεις στον Ιορδάνη ποταμό να με κοινωνήσεις. Δεν φτάνει η εξομολόγηση. Μα πετάω. Καλά κάνεις. Μα περπατάω πάνω στον Ιορδάνη. Καλά κάνεις. Μα κάνω θαύματα. Καλά κάνεις. Μα εξομολογήθηκα. Καλά. Δεν λέει τη Μεγάλη Τετάρτη εκεί που ψένεται, ξέρετε τι λέει. Αρκέστο το
κοινωνικών. Να σας φτάσει ότι κοινωνάτε. Πώς? Τρεις τρόποι είναι της κοινωνίας. Όταν λες καλημέρα στον άλλον, έχεις κοινωνία. Όταν έρχεσαι στην εκκλησία και συμπροσεύγεσαι, έχεις κοινωνία. Όταν πας εδώ και έρχεται ο Θεός και πας και εσύ και κοινωνάς τον Θεό, έχεις θεία κοινωνία. Θέλεις λοιπόν την κοινωνία και τη θεία κοινωνία. Γι' αυτό όπου τη βλέπετε την Αγία, τη βλέπετε ζωγραφισμένη να την κοινωνάει ο αβάζος ημάς. Διότι αυτό, ότι η Αγία δεν ζούσε αποσπασμένη από το μυστήριο της Εκκλησίας, αλλά ζούσε στην Εκκλησία και γι' αυτό κοινώνησε και πέθανε, για να δείξει την ενότητα με όλους τους χριστιανούς τη Μεγάλη Πέμπτη που είχε η Αγία, τη Μεγάλη Πέμπτη που είχε όλους τους χριστιανούς που κοινωνούν συνήθως τη Μεγάλη Πέμπτη. Και βασικά ο Χριστός τι είπε τη Μεγάλη Πέμπτη? Είναι όσοι εν, σε παρακαλώ να είναι όλοι ένα, και αυτός που είναι στην έρημο, και αυτός που είναι στο πορνείο, και αυτός που είναι στο Υπουργείο, και αυτός, και όλοι, όλοι παρακαλώ Πατέρα μου να μην πάει το αίμα μου τσάμπα, να είναι όλοι ένα. Και κοινώνησε η Αγία από τα χέρια. Προτού να κοινωνήσει, δώσανε το φιλί της αυτής της αγάπης που λένε. Το φιλί αυτό δεν ήταν στο μάγουλο. Οι αρχαίοι χριστιανοί φιλιόντουσαν στόμα με στόμα. Και όποιος δεν το πιστεύει, για να δει τι μας κάνανε οι βρωμοφράγκοι, αυτοί που το γυμνισμό το θέλουνε, αλλά το φιλί στο στόμα δεν το θέλουνε. Πόσο ανισόρροποι είσαστε! Το ότι φιλιόμασταν στο στόμα το βράδυ της Αναστάσεως όλοι, το λέει ο Σολωμός. Φιληθείτε γλυκά στόμα με στόμα, πέστε Χριστός Ανέστη. Το λέει εχθροί και φίλοι, δεν λέει? Φιληθείτε στόμα με στόμα. Εμείς τα βάλαμε τα θεούσικα που μας τα φέρανε αυτοί που λένε γυμνισμό, ναι, το γυμνισμό, αλλά τούτο εδώ όχι, γιατί έχει μικρόβια, δεν ξέρω τι, δεν είναι πολύ, είναι πολύ σαρκικό. Φέρανε όλη αυτή τη φράγκικη κοσμοθεωρία σε μας και κρατήσανε τον άνθρωπο από εδώ και κάτω. Είτε έτσι είτε αλλιώς ασχολιώνται με το από κάτω συνεχώς, είτε καλά είτε θετικά. Με του διαβόλου μοιράσανε τον άνθρωπο, τον κόψανε τον άνθρωπο κομμά. Αυτό είναι αίρεση, το να κόψεις την Εκκλησία κομμάτια, το να κόψεις το όλον το σώον κομμάτια, το να το κόψεις και να βάλεις πράγματα που δεν είναι σχρά, να τα κάνεις εσύ σχρά από τις βλακίες που σε δέρνουνε, όλα αυτά είναι άσχημα. Φιληθήκανε λοιπόν. Ο Ζωσιμάς φιλήθηκε με την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, που είχε να φιληθεί με άντρα 47 χρόνια. Δεν έπαθε τίποτα. Και είναι τόσο θεούσι που το βιβλίο που το έγραψε εδώ πέρα ένα μοναστήρι, δεν θα σας πω ποιο είναι, και το μετέφρασε. Ντράπηκε να γράψει ο καλόγερος που το μετέφρασε ότι φιληθήκανε με στόμα με στόμα, αλλά έγραψε, δώσανε το συνήθεια σπασμό που συνηθίζανε την εποχή εκείνη. Στη μετάφραση έβαλε αυτό. Γιατί Κύριε, πόσο δυσκολία φέρνεις? Ας το εκεί όπως το έχει το βιβλίο της Εκκλησίας, θα καταλάβω εγώ, δεν έγινε και τίποτα. Θα πω, την εποχή εκείνη ήταν, δεν είναι την εποχή τούτη, αλλά τι σημαίνει? Το σκουλίκι. Πώς έχουμε το σκουλίκι και δεν είμαστε καθαροί μπροστά στον Χριστό, τον αυθέντη μας τον Χριστό. Μετά πήγαινε, μετά από ένα χρόνο ξαναπήγε πάλι και έψαχνε να τη βρει και δεν την έβρισκε, και στο τέλος βρήκε ένα λιοντάρι που τον επήγε εκεί που ήταν η Αγία. Η Αγία είχε πεθάνει την ίδια μέρα που κοινώνησε και έγραψε πάνω σε μία πέτρα ότι το όνομά μου είναι Μαρία, γιατί είχε ξεχάσει ο ανόητος να τη ρωτήσει πώς τη λένε. Τι συγχωρούσες? Μα λέμε, συγχωρείται η δούλη του Θεού Μαρία, δεν λέμε το όνομα.
αυτός έπαθε συγκοπή ο άνθρωπος και δεν μπορούσε να... Καταλάβετε, του ήρθαν τόσα πολλά του ζωσιμά που ξέχασε να τη λέει. Πώς θα λένε καλή μας ένα. Και έγραψε αυτή, με λένε Μαρία, αβάζω σημά, θάψε μου το σώμα μου, εγώ πέθανα την ίδια μέρα που με κοινώνησες. Ο Ζωσιμάς βλέπει το σώμα όπως ήταν την ημέρα που πέθανε. Δεν το είχαν πειράξει ούτε τα θηρία ούτε τίποτα. Και ψάχνει να βρει πώς θα τη θάψει. Και να σου ένα λιοντάρι τεσσερί μου έρχεται και σκάνει, κάθεται και κάνει μια μετάνοια στα πόδια της Αγίας και της φίλησε τα πόδια της Αγίας. Αυτής της πόρνης της φίλησε τα βήματα, τα πόδια της φίλησε. Και αφού της φίλησε τα πόδια, πάει το λιοντάρι και έσκαψε με τέτοιο τρόπο που να μην πετάξει το χώμα στην Αγία, αλλά να σκάψει από την άλλη μεριά. Και μετά το λιοντάρι βοήθησε τον Άγιο με το κεφάλι του και σπρώξανε το σώμα και το βάλανε μέσα στο λάκκο. Στο λάκκο. Και μετά το λιοντάρι, επειδή ο Άγιος ήταν μεγάλος και δεν μπορούσε, το λιοντάρι με τα πισινά του πόδια έσπρωξε και κάλυψε το σώμα της Οσίας Μαρίας, της μητρός μας, που όλοι την έχουμε προστάτηδα, όλοι όσοι έχουμε κρυφά και φανερά και ό,τι πέρασε ποτέ στο μυαλό και ό,τι επιθυμήσαμε και ό,τι δεν μας άρεσε και επιθυμήσαμε, ό,τι μας άρεσε και επιθυμήσαμε, αυτή τι μας λέει, μη φοβάστε εμένα ο Χριστός που θα δείτε τη Μεγάλη Παρασκευή, μου τα συγχώρεσε όλα και με έβαλε στον παράδεισο και λάμπο και εσείς είστε καλεσμένοι με ένα δάκρυ, με μια μετάνοια, με μια εξομολόγηση και με τη Θεία Κοινωνία όμως, να έρθετε μέσα στον νυμφώνα για τον οποίο νομίζετε ότι δεν έχετε κατάλληλο ρούχο. Τελείωσε. Έχα να σας πω 12 τέτοιες ιστορίες, αλλά δεν έχω. Μάλλον του χρόνου θα συνεχίσουμε. Του χρόνου θα σας πω για τη μετάνοια ενός ομοφιλόφιλου. Πόσο εξέλιξη είχε και που έφτασε ο άνθρωπος και τι τον έκαμε ο διάβολος πολλές φορές. Και να δείτε ότι είμαστε καλεσμένοι όλοι για τη Βασιλεία του Θεού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτον ευχαριστώ τον Δεσπότη που με αγαπάει, που είμαστε φίλοι και με αγαπάει, που με διακονεί. Δεύτερον, ευχαριστώ τους πατέρες. Τρίτον, ευχαριστώ εσάς που ενώ αύριο θα έρθει ο Παπαγιώργης που είναι τόσο καλός κήρυκας και καλός άνθρωπος, παρόλα αυτά ήρθατε και σήμερα, θα έρθετε και αύριο και θα πείτε και σε άλλους να έρθουν ακόμα περισσότεροι, παρόλο που εγώ πίστευα θα είστε κανένας. Αλλά μένω έκπληκτος. Να είστε καλά. Εγώ θα πάω στο Καμερούν. Αυτές οι ομιλίες που τώρα όμως αποφάσισα να ζητιανέψω. Τι θα ζητιανέψω? Πρώτον την προσευχή σας. Καλά, αυτή θα την έχω. Δεύτερον, κάτω από τις ομιλίες είναι ένας λογαριασμός. Όποιος θέλει για αυτές τις τρεις ομιλίες μέχρι να πάω στο Καμερούν, για να μην πάω με αδιαχέρια συνέχεια και μου λένε οι άλλοι τι μας φέρατε και λέω σας έφερα καραμέλες και λένε κάνουν καραμέλες. Λοιπόν, ό,τι θέλει ο καθένας αυτό να βάζει, να βάζει και το όνομά του και να λέει ότι είναι δωρεάν, να βάλει το όνομά του όμως για να σας σταθεί και το ανάλογο αποδεικτικό στοιχείο. Σας ευχαριστώ. Εδώ έχετε τον Άγιο Οικουμένιο, ο οποίος βοηθάει πολύ την Ιεραποστολή και να στηρίζεται την Ιεραποστολή. Και βεβαίως όχι μόνο αυτοί που είναι στο έξω και την Ιεραποστολή που είναι εδώ, στα μέσα. Διότι πιο πολύ ακατήχετοι είσαστε εσείς, τουλάχιστον ξέρετε, αυτοί ξέρουν 5, τα ξέρουν σωστά. Εσείς ξέρετε 1000 και τα ξέρετε τα περισσότερα λάθος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τον Δεσπότη τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τους πατέρες που ενώ είναι πατέρες ήθελαν να ακούσουν ένα νέο πατέρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, την ευχή της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας να έρχεται. Μεθαύριο αρχίζει η περίφημη Βουβή Εβδομάδα, όπου δηλαδή οι κουφοί, δεν ξέρω πώς τη λέγανε, ότι θέλουν τεμπελιά, θα φτιάξετε όλα τα σπίτια σας, θα τα βάψετε, θα τα κάνετε, θα τα σπρίσετε, θα βάλετε τις γλάστες σας, θα κάνετε όλα τα ωραία, όλα ωραία, ωραία, από τη Μεγάλη Κυριακή, από την Κυριακή εννοώ δηλαδή των Βαΐων και πέρα τίποτα. Φτάνει, ό,τι κάνατε, κάνατε. Μόνο το Μεγάλο Σαββάτο, μετά την Πρώτη Ανάσταση,
ψήστε σιγά σιγά για να μυρίζει κιόλας όλος ο τόπος. Από εκείνη την ημέρα. Έτσι. Να είστε. Α, να συγχωρέσετε τους εχθρούς σας. Δεν χρειάζεται να τους λέτε συγγνώμη. Μην πάνετε αυτές τις βλακίες. Είναι κάποιοι που δεν μιλάνε με μια γειτόνισσα και πάνε τέτοια μέρα και τους λένε συγχώραμε να κοινωνήσω. Μην πας. Αυτά τα θεούσικα ξεχάστε τα. Γιατί η γυναίκα δαιμονίζεται. Σου λέει, άι μωρέ εδώ πέρα κυρά μου, μέψεσες και τώρα έρχεσαι να μου ζητήσει συγγνώμη. Η συγγνώμη είναι με τα μάτια και με την ευγένεια τη στάση του σώματος. Αυτό. Κι άμα δεν μπορείς, πέταξέ της και ένα κομμάτι βασιλικό το βράδυ έξω από την πόρτα της. Να ευωδιάσει. Βρέστε τρόπους να ενεργοποιήσετε την αγάπη. Καλό Πάσχα να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα σας χαιρετήσω, διότι είμαι, κοντεύω να τρελαθώ από τον κόσμο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω δει ότι είναι εδώ κάποιοι συμφοιτητές μου γιατροί. Αυτοί θα τους κάνω το χατήρι λίγο να τους δω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Οι υπόλοιποι ευλογημένοι, σας ευχαριστώ. Γεια σας.